Γι' αυτό το αγαπώ το infokids.gr, γιατί είναι ένα πόρταλ, μια πλατφόρμα μέσα στην οποία οποιαδήποτε απορία έχουμε, οτιδήποτε ακούμε, πάντα ενημερωμένο με τους καλύτερους δημοσιογράφους και αρθρογράφους και ρεπόρτερς φυσικά, κάνουν την έρευνά τους και παρουσιάζουν ό,τι θέλουμε εμείς οι γονείς. Που τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς οι γονείς? Το καλό των παιδιών μας. Το καλό και το καλύτερο καθημερινά. Και επειδή αγαπώ το InfoKids για αυτό το λόγο, αλλά τον αγαπώ για έναν ακόμα λόγο, γιατί φέρνει στη δημοσιότητα και στο προσκήνιο αξίες πραγματικά που βοηθούν στη διάπλαση της προσωπικότητας ενός παιδιού, όπως είναι ο προσκοπισμός. Και ξέρεις πόσο πολύ χαίρονται τα παιδάκια που γίνονται μικρά προσκοπάκια. Πραγματικά τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί ζουν σαν να παίζουν. Είναι σαν ακριβώς να παίζουν ο προσκοπισμός. Μέσα στη φύση. Στην περιπέτεια, που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Διαδραστικές έτσι κινήσεις που κάνουν και ουσιαστικά συμμετέχουν μέσα από ένα παιχνίδι διαδραστικό, καταπληκτικό, περιπετειώδες. Και να πω την αλήθεια, πόσες φορές έχουμε πετύχει μικρές ομάδες προσκόπων. Ναι. Εγώ τις έχω πετύχει πολλές φορές στο Σύνταγμα. Βλέπω πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά. Και είναι μια υπέροχη διέξοδος για εμάς τους γονείς να προσφέρουμε στα παιδιά μας, γιατί μας ζητάνε χόμπι, μας ζητάνε διεξόδους, μας ζητάνε δραστηριότητες. Ο προσκοπισμός λοιπόν έχει και μια ευρύτερη έννοια. Είναι ένα σπουδαίο δώρο μεγάλης αξίας, διότι είναι μια διεθνής εθελοντική παιδαγωγική κίνηση νέων σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον προσκοπισμό, μια έννοια πραγματικά με μεγάλη αξία που μπορεί και βοηθάει στη διάπλαση και του νου και του σώματος, και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα μέσα από το βίντεο που ακολουθεί, που για άλλη μια φορά μπορείτε να το βρείτε και αυτό και υπέροχες πληροφορίες μέσα από το καλύτερο πόρταλ για τους γονείς και τα παιδιά, το αγαπημένο μας infokids.gr. Όλοι αναγνωρίζουν έναν πρόσκοπο. Πόσοι όμως ξέρουν πραγματικά τι είναι ο προσκοπισμός? Το infokids.gr συνάντησε την Έλενα και τον Δημήτρη από τους Έλληνες Προσκόπους, μίλησε μαζί τους και σας μεταφέρει στον κόσμο του προσκοπισμού. Πρόσφατα διεξήχθη μια έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έδειξε ότι ο προσκοπισμός συμβάλλει θετικότατα στην ψυχική υγεία του ατόμου, αλλάζει τον ψυχισμό του, αλλάζει τη ζωή του. Πώς γίνεται αυτό εφικτό? Με βασικό μας εργαλείο, το παιχνίδι και την επαφή με τη φύση, να βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι τους. Ένα παιδί καταφέρνει να λειτουργεί ομαδικά, να αναπτύσσεται σωματικά, να αναπτύσσεται συναισθηματικά, να κατανοεί και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, να αναπτύσσει ηγετικές ικανότητες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να αναπτύσσει δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για τη ζωή. Το πιο σημαντικό, ίσως και για μένα, που έχω κερδίσει τους προσκόπους, είναι φιλίες πάρα πολύ σταθερές και σημαντικές, οι οποίες ξεκινάνε από την αρχή με το που ξεκινάει κάποιος μέχρι και το τέλος της ζωής του, είτε ασχολείται με τους προσκόπους ακόμα είτε όχι. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με τον προσκοπισμό και ποια εκείνη που θα του προτείνατε ίσως να σταματήσει? Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ηλικία στην οποία πρέπει ή δεν χρειάζεται πια κάποιος να είναι πρόσκοπος. Τώρα το προσκοπικό παιχνίδι ξεκινάει από τα 7, όταν ένα παιδί είναι στη Δευτέρα Δημοτικού. Γίνεται υλικόπουλο, που είναι για παιδιά του Δημοτικού από τα 7 μέχρι τα 11. Μετά υπάρχει ο κλάδος προσκόπων, που είναι για παιδιά γυμνασίου. Ο κλάδος ανιχνευτών, που είναι για παιδιά ηλικίου. Και το προσκοπικό δίκτυο, που αφορά νέους 18 με 26. Στην Ελλάδα υπάρχει επιθυμία παιδιών να ασχοληθούν με τον προσκοπισμό? Είναι σίγουρο πως υπάρχει. Οι Έλληνες πρόσκοποι, η προσκοπική κίνηση, αριθμεί τουλάχιστον 25.000 μέλη. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως και στις νεαρές ηλικίες, δηλαδή στα παιδιά ηλικίας δημοτικού από 7 και πάνω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε ότι το προσκοπικό πρόγραμμα καταφέρνει ακόμα και σήμερα να είναι ελκυστικό στα παιδιά. Ο προσκοπισμός είναι μια κίνηση ανοιχτή προς όλους, χωρίς καμία διάκριση. Νομίζω ότι ακριβώς αυτός είναι ο ορισμός της προσκοπικής κίνησης, ότι μπορούν όλα τα παιδιά να γίνουν πρόσκοποι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάκριση φύλου, φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, όπως αναφέρθηκε, θρησκείας, πίστης. Ποιο είναι περίπου το κόστος συμμετοχής στις προσκοπικές δράσεις? Είναι το καθορισμένο ποσό των 25 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει και κάλυψη από την Εθνική Ασφαλιστική. Και από εκεί και πέρα καθορίζεται από τον υπεύθυνο κάποιο έξτρα κόστος.
Τι ακριβώς κάνει ένας πρόσκοπος? Υπάρχουν πολλά είδη δράσεων. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία τα λέμε εμείς δράσεις πόλεως. Αφορούν το να γνωρίσουμε το Δήμο μας, την πόλη μας, την Αθήνα, αλλά και άλλες πόλεις που μπορούμε να επισκεφτούμε. Είναι οι δράσεις στην Ήπεθρο, μπορεί να είναι μονοήμερες, διήμερες, με αποκορύφωμα τη μεγάλη κατασκήνωση που είναι συνήθως 6-10 εκτερεύσεις. Πώς ένας γονιός θα νιώθει ασφαλής για το παιδί του όταν ξέρει ότι εκείνο βρίσκεται σε δραστηριότητες εκτός πόλεως, εκτός κτηρίων? Η ασφάλεια όλων των μελών της προσκοπικής κίνησης είναι προτεραιότητα για εμάς, την ενήλικα στελέχη, που παίρνουμε την ευθύνη να τα πάμε μια εκδρομή. Είτε αυτό αφορά την εστία μας που βρισκόμαστε σε κάθε δράση μας, είτε εκτός πόλης. Αρχίζοντας από τα πολύ βασικά, έχουμε ενημερώσει τις τοπικές αρχές για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Έχουμε επισκεφθεί τον χώρο, έχουμε ζυγίσει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αν πληρεί τις προϋποθέσεις που εμείς θέλουμε. Έχουμε πάντα μαζί μας ένα φαρμακείο, ένα kit πρώτων βοηθειών. Έχουμε περάσει όλα τα ενήλικα στελέχη εκπαιδεύσεις για να μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα απέναντι σε οποιοδήποτε συμβάν. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα, πέρα από τη βασική γνώση που παίρνουν τα ενήλικα στελέχη μας από τις ασφαλώς καταρτισμένες εκπαιδεύσεις που περνάνε, είναι η επαφή που αναπτύσσουν οι ίδιοι με τους γονείς των παιδιών. Αναπτύσσουν μια σχέση εμπιστοσύνη, γιατί καταλαβαίνουν έτσι και οι γονείς ότι οι άνθρωποι που συνοδεύουν τα παιδιά τους είναι άτομα αξιόπιστα που έχουν τη γνώση για να κάνουν κάτι τέτοιο. Επισκεφτείτε infokids.gr να τα μάθετε όλα. Λοιπόν,